Καλημέρα. Ξεκινάμε ένα νέο βλογκάκι από τον καναπέ της εργοθεραπείας που περιμένω τον Γιώργο να τελειώσει και ξεκουράζουμε για λίγη ώρα. Κάνω εδώ μερικές διαφημίσεις για το e-shop μου όση ώρα κάθομαι. Οργανώνω την εβδομάδα που έρχεται, τον νέο μήνα που έρχεται. Λογικά εσείς θα το βλέπετε από τον Ιούλιο. Είναι 30 Ιουνίου σήμερα, οπότε θα σας ευχηθώ καλό μήνα να έχουμε όλοι. Με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμούμε. Και αυτά, είμαι στον καναπέ, την έχω αράξει και κάνω δουλίτσα μέχρι να τελειώσει για να εκμεταλλευτώ το χρόνο. Δεν πάει κανένας χρόνος χαμένος σε αυτή τη ζωή. Πάμε για supermarket haul και όχι μόνο. Πήραμε λίγα πραγματάκια, εδώ ψωμί καραμολέγκους, κλασικά αυτά που παίρνουμε πάντα, γαλοπούλα καπνιστή και γκούντα τυρί του τοστ. Αυτό το χρησιμοποιούμε και για τοστ, αλλά και για ψωμί με μερέντα και τέτοια. Μωρομάντιλα, πένες για να μαγειρέψω τώρα κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος και πένες. Εδώ πήρα ένα αγαπημένο μου Red Bull. Κακό, αλλά πώς να την παλέψουμε, άμα δεν έχει καμιά κακή συνήθεια, δεν γίνεται, δεν καπνίζουμε, δεν πίνουμε. Λοιπόν, τσουρεκάκι, για μένα είναι αυτό. Το έχω πάρει για να το πάρω μαζί μου στη δουλειά σε περίπτωση που με πιάσει, ξέρεις, και πεινάω. Αν και μας φτιάχνουν και τορτίγες το βράδυ, αν θέλουμε. Τέλος πάντων, πήρα ένα ζωμό κότας που δεν το συνηθίζω, αλλά την τελευταία φορά που είχα πάρει για ένα άλλο φαγητό που χρειαζότανε και έβαλα και σε αυτό το φαγητό, άρεσε καλύτερα του Νίκου, του άρεσε πάρα πολύ, οπότε πήρα τώρα. Και κρέμα γάλακτος, πήρα αυτά γιατί τα είχε σε προσφορά. Bake rolls που τα παιδιά μου ξέρετε, έχουν μια δυναμία. Και πήρα και μαγιονέζα για το σάντουιτς. Εν τω μεταξύ, αυτά είναι για το φαγητό που θα κάνουμε τώρα, έχει πάει και αργά. Γάλα για δημητριακά, το βάζω και με λίγη corn flour μέσα στο καρμπονάρα γιατί πίζει καλύτερα. Και κρακεράκια, μια πιο υγιεινή λύση κοντά στα bake rolls. Εδώ έχουμε μπέικον για το φαγητό, το κοτόπουλο που μου το ξυλοκόψανε και όλες φιλέ το κοτόπουλο για το φαγητό. Πήρα αυτά εδώ τα Coco Pops για δημητριακά. Αυτά εδώ πέρα, τα συντομάτες, μου τις έδωσε η νονά μου που τις φυτεύει ο νονός μου και είναι, ξέρεις, σπιτικές και έχει και μικρά ντοματάκια μέσα και μου σχοβολάνε. Πήρα και μπανάνες. Και πήραμε και εκλεράκια από το Βούρο αυτή τη φορά για αλλαγή. Δεν υπάρχουν και πολλά αυτή τη στιγμή, τα έχουμε φάει ήδη τα περισσότερα. Τρέχω για δουλειά, γιατί πηγαίνω σε 5 λεπτά. Ευτυχώς φυσάει, γιατί πραγματικά ζεσταίνομαι πάρα πολύ με την ποδιά. Οπότε αυτό το αεράκι είναι τέλειο σήμερα, Παρασκευή απόγευμα. Αυτά. Και η πλατεία μας είναι κάπως έτσι. Λάθος σημείο σας δείχνω με το αυτοκίνητο. Λοιπόν. Λοιπόν, σας παίρνουμε μαζί μας για μπάνιο. Εξωτικό μασούρι. Φέτος πάμε πρώτη φορά. Θέλω να μου πείτε πόσες φορές πιστεύετε από τότε που ξεκίνησα να οδηγάω έχω σταματήσει ανυποψίαστο περαστικό ή μάλλον ανυποψίαστο οδηγό και του έχω πει πρέπει να μπεις να μου παρκάρεις το αυτοκίνητο, πρέπει να μπεις να μου ξεκολλήσεις το αυτοκίνητο. Και σοκαρισμένοι άνθρωπι. Αμάνα παραπέναντι. Όχι αγάπη μου. Γιατί. Σοκαρισμένοι άνθρωποι μπαίνουν στο αυτοκίνητο μιας άγνωστης και το κουμαντάρουνε. Κάτι τέτοιο έγινε και σήμερα. Καθώς πάρκαρα στραβά στην άκρη του γκρεμού και μετά φοβόμουν να παρκάρω σωστά γιατί λέω θα πέσουμε και από κάτω. Οπότε βρήκα έναν άνθρωπο που πάρκαρε από πίσω μου ακριβώς. Που δεν ήταν καλύμιος, πρέπει να ήταν δάσκαλος. Όλα καλά θα πάνε, θα το θυμάται μία μέρα και θα γελάει. Λοιπόν. Δεν το ξαναβρεχεί τη γιαγιά. Πού είσαι βρε Παναγιώτη, σε ψάχνω. Λοιπόν,
Έχουμε έρθει στο Μασούρι πρώτη φορά πέρα από το beach party που είχα έρθει, ενώ μέρα για μπάνιο. Για φέτος μιλάμε. Πέρσι σας έχω φέρει και ελπίζουμε να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και ήρεμα με τα παιδάκια μας. Yeah. Χαίρετε. Ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε? Συμμαθητής μου, Ντάνιελ. Α, συμμαθητής Ντάνιελ. Οκ. Αυτά. Κοιμήθηκε ο Γιώργος μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά δυστυχώς ξύπνησε. Λέω δυστυχώς γιατί ο Γιώργος μας στην παραλία φέτος έχει μια τάση να μην κάθεται ούτε ένα δευτερόλεπτο και να τρέχει πάνω κάτω, 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 πάνω κάτω. Από τη μία μεριά της παραλίας στην άλλη, και αυτή η παραλία είναι μεγάλη, οπότε έχει πολύ μακρύ δρόμο να τραβήξει. Και έλεγα μήπως πίναμε ένα καφέ πρώτο ξεκινήσει όλο αυτό. Μήπως, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά. Καλή Κυριακούλα να έχουμε. Με θέα την υπέροχη τέλεντό μας. Τέλειος ο καιρός, πολύ ζέστη, καθόλου αέρας. Γιατί άμα έχει αέρα εδώ, εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Και λέει, Βελιέρο Beach Bar Snack Bar Free Beds. Γιάννη, δείξε μου το ψαρετούφεκό σου. Θες να κάτσεις να φας ένα σάντουιτς? Ναι. Κάτσε. Είναι το σάντουιτς. Θα σου δώσω τώρα. Αυτό είναι δικό μου? Όχι, αυτό είναι του Γιώργου. Τώρα ποιος, πού είναι? Άλλη μέρα, άλλο σούπερ μάρκετ χολ. Σήμερα είναι Τρίτη, χθες Δευτέρα είχαμε ρεπό. Αλλά είχε μικρανία φοβερή και δεν τράβηξα vlog. Αλλά πάλι στο Μασούρι πήγαμε, οπότε δεν χάσατε και κάτι. Τα είδατε πάνω κάτω πως είναι. Πήγαμε για ένα γρήγορο μπάνιο, ένα brunch και σπίτι. Αυτά. Δουλειά, ενώ με το e-shop και αυτά. Σήμερα ήταν Τρίτη, οπότε είναι Τρίτη, κάναμε καθαριότητα. Το σπίτι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τώρα θα μαγειρέψουμε μακαρόνια με κιμά. Και πάμε να σας δείξω ότι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πήρα μακαρόνια, σάλτσα για το κιμά, πήρα βούτυρο για τα μακαρόνια και γενικά χρειάζεται. Πήρα συμπυκνωμένο, πώς το λένε, ντοματοπολτό, πήρα ένα μικρό γάλα για συμπλήρωμα, πήρα αυτά παιδιά, αυτό, γιατί ήταν σε προσφορά. Γιατί ο Γιώργος ειλικρινά με έχει κουράσει, κλαίει όλη μέρα μπροστά από το ψυγείο, δηλαδή ό,τι και να φάει δεν χορταίνει, τρώει και από το φαΐ μας, τρώει και το δικό του. Ειλικρινά έχει καταντήσει πολύ κουραστικό, οπότε λέω μήπως και χορτάσει με αυτό εδώ πέρα, γιατί και ασύμφορος είναι και τρώει όλη μέρα και εντάξει, τουλάχιστον αυτό έχει βιταμίνες από το να τρώει ψωμιά. Λοιπόν, εδώ πήραμε ένα κιλό κιμά ανάμειχτο. Πήραμε το κρασί της παρέας για το κιμά, για το φαγητό δηλαδή, το έχω αυτό το κρασί, και άλλο ψωμί και άλλα δημητριακά. Πότε πήγα για ψώνια ρε παιδιά, πάλι πήρα ψωμί και δημητριακά. Φανταστείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Θα με φάνε ζωντανή. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No, little by little here.
I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No little by little here, 'cause I give my all. Oh, no little by little, I pour out my heart. Oh, little by little here, I always run. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No little by little here. No, no. Got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help. But I'm just different, something else. No little by little here, 'cause I give my all. Oh, no little by little, I pour out my heart. Oh, no little by little here, I'm gonna go everywhere and be myself, no, I swear. I'm gonna give my fly into the sky. Let me be all that I can be. Let me fly, let me fly into the sky. Let me be all I can be. Let me be all I can be. Εδώ θα σας αφήσω σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Κάνω τώρα το μοντάζ για να ανέβει αυτό το βιντεάκι, το τουρλού τουρλού κι αυτό. Μόλις σου στάισα, ναι, του στάισα εγώ, γιατί σήμερα κάναμε την καθαριότητα και δεν θα άντεχα να γίνουν όλα χάλια πάλι με σάλτσες και μακαρόνια κτλ. Οπότε τώρα κάνω το μοντάζ, θα ξαπλώσω για μισή ωρίτσα, θα φτιάξω το μαλλί μου, θα πάω να πάρω τον Νίκο από τη δουλειά. Και μετά θα γυρίσω να ντυθώ από αυτό να πάω και εγώ στη δουλειά. Αυτά κάπως έτσι. Βλέπετε εδώ ότι πανικός έχει γίνει. Τρία φορά μου τα μείνανε και ένα σετ. Αυτό είναι που μου αφήσετε για κάποια ρούχα που έχουν μείνει στο κομμωτήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, πιστεύω μέχρι το τέλος, γιατί προχθές έκανε την παραγγελία. Χθες, ψέματα προχθές. Το Σάββατο έκανε την παραγγελία. Χθες την πλήρωση που ήταν Δευτέρα και σήμερα έφυγε από Αθήνα. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι το Σάββατο το maximum θα έχουμε πολύ ωραία καινούργια ρουχαλάκια. Χρωματιστά, καλοκαιρινά, δροσερά, ειδικά φορεματάκια. Και πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα σας τα δείξω κιόλας, θα τα φωτογραφίσω κτλ. Τα έχει ξεκινήσει και ο αδερφός μου δουλειά τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε την κατάσταση, όμως θα τα καταφέρουμε, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Σας ευχαριστώ για όλα, ελπίζω να περνάτε όμορφα,
να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!